Έχει αυξηθεί, το γνωρίζεις, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι το οποίο θα μας το επιβεβαιώσει αμέσως τώρα η Εύη Σπανού, η οποία δίπλα της έχει τον επιχειρηματία, τον κύριο Σταύρο Κουμουλά. Εύη, το ρεπορτάζ τι λέει, επιβεβαιώνεις αυτό που είπα μόλις τώρα? Νίκο και Γιώτα, καλησπέρα. Πολύ σωστά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών οδήγησαν τους καταναλωτές στο να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Η ζήτηση είναι κατακόρυφη και σε συνδυασμό με την καλή τιμή που υπάρχει, οι παραγγελίες είναι πολλές. Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι τις επόμενες 2 με 3 ημέρες μπορεί να έχουμε καλό καιρό. Βεβαίως όμως, να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επανέλθουν, κάνοντας αναγκαία την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη πρατηρίων υγρών καυσίμων, κύριο Σταύρο Κουμουλά, ο οποίος γνωρίζει άριστα την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και τη ζήτησή του. Κύριε Κουμουλά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υπάρχει αύξηση λοιπόν. Μπήκαμε στο χειμώνα. Κάλλη αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Μπήκαμε στο χειμώνα, μπήκαμε δυναμικά στο χειμώνα. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει κατακόρυφη άνοδος των παραγγελιών, της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τους καταναλωτές στο να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνδυασμό με το ότι ήταν κλεισμένοι και στα σπίτια τους λόγω του lockdown, έπρεπε να ζεσταθούν, οπότε μας ψάξανε και έτσι έχει αρκετή δουλειά, δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Η τιμή είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Κουμουλά, να σταθούμε εκεί. Η τιμή είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Μας βοήθησε και το προηγούμενο διάστημα που ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος. Μας βοήθησε στην τιμή. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 85 λεπτά. Και νομίζω ότι είναι όλα ευνοϊκά για να προμηθευτεί ο κόσμος πετρέλαιο. Υπάρχει αύξηση και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ναι, υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. Πρώτο και κύριο είναι η τιμή. Πέρυσι η τιμή δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα που κυμαίνεται φέτο. Ως εκ τούτου και πολλοί καταναλωτές, πελάτες που πέρυσι είχαν στραφεί σε άλλης μορφής θέρμανση, φέτος έχουν επιλέξει και αυτή το πετρέλαιο της θέρμανσης. Και να πούμε και προς τιμήν σας, το γνωρίζω, ότι δέχεστε παραγγελίες και για μικρές ποσότητες. Δεν είναι αναγκασμένος ένας καταναλωτής να φουλάρει, για παράδειγμα. Μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, σωστά. Είναι κοινωνική υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς τους πελάτες. Είναι δεδομένο ότι το κάνουμε. Βέβαια. Εμείς τουλάχιστον. Μάλιστα. Στην κίνηση, η αμόλυβδη, το πετρέλαιο κίνησης, πού κυμαίνεται? Για δώστε μας μία εικόνα. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο της κίνησης κυμαίνεται στο 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου και η αμόλυβδη στο 1 ευρώ και 42 λεπτά. Και σε συνδυασμό με το ότι άνοιξε η αγορά επιτέλους τα καταστήματα να δουλέψουν και οι υπόλοιποι κλάδοι, βεβαίως ο κόσμος βγαίνει έξω, οπότε σιγά σιγά επανέρχεται και αυτοί οι πελάτες που ήταν μέσα λόγω του COVID, του lockdown, δεν βγαίνουν, δεν κινούνται. Είναι μία αλυσίδα, κύριε Κουμουλά, επανέναρξη της λειτουργίας στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί θα μπουν στα αυτοκίνητά τους, θα περάσουν και από εσάς. Μακάρι να ανοίξει και η εστία στο επόμενο διάστημα. Είναι μία αλυσίδα και πρέπει να στηριχθεί, κακά τα ψέματα. Είναι μία αλυσίδα και πρέπει όλοι να στηρίζουμε όλους. Οπότε και αν ανοίξει και η εστία στο συντομότερο δυνατό, θα είναι ακόμα καλύτερο να γυρίσουμε σε μία κανονικότητα, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια πάντα. Έχει μπει και το εμβόλιο στη ζωή μας. Οπότε δείχνει να πηγαίνει προς μια θετική κατεύθυνση το πράγμα. Το μήνυμά σας προς τους καταναλωτές που σκέφτονται να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, καθυστέρηση δεν υπάρχει. Κάνει κάποιος την παραγγελία του, πιθανότατα και την ίδια μέρα. Και την ίδια μέρα, βέβαια. Το μήνυμά μας είναι αυτό. Να κάνουν τις παραγγελίες τους και την ίδια μέρα εξυπηρετούμε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Η τιμή είναι καλή. Ο καιρός είναι σύμμαχος εμάς των πρατηριούχων. Οπότε τους καλώ όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Εξάλλου, όπως είπατε και νωρίτερα,
από εβδομάδα ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, οπότε θα ξαναεπανέλθουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι 2-3 μέρες τώρα βέβαια που έχει βγάλει λίγο ήλιο, κατ' ουσίαν τα βράδια και τα πρωινά έχει κρύο, δηλαδή πέφτει η θερμοκρασία καλά. Μπορεί να βλέπουμε λίγο τον ήλιο μέσα στην ημέρα, αλλά τα πρωινά και τα απογευματάκια και τα βράδια κάνει κρύο. Οπότε πάλι το χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Μάλιστα. Κύριε Κουμουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά επίσης. Καλή χρονιά εύχομαι. Ευχαριστώ. Υγεία. Καλή χρονιά. Και εύχομαι να είναι μια κακή παρένθεση όλο αυτό που ζούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,